όσο περνούν οι μέρες και συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, η κατάσταση γίνεται δυσκολότερη για τους αμάχους στη λωρίδα της Γάζας. Μέσα στην πόλη της Γάζας, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, κάποιοι από τους κατοίκους αναγκάζονται να καταφεύγουν, όπως λένε οι ίδιοι, να χρησιμοποιούν ακόμη και ζωοτροφές για να παρασκευάσουν ψωμί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί περιορισμοί καθιστούν δύσκολη την αποστολή και διανομή αλεύρων. Σήμερα βρισκόμαστε στην 109η ημέρα του πολέμου. Θυμάμαι να έχω φάει λευκό αλεύρι κάπου στην πρώτη ή στη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να διαβιούν στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, παρά τις Ισραηλινές προειδοποιήσεις να μετακινηθούν στα νότια. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 1 τέταρτο των 2,3 εκατομμυρίων αμάχων είναι στα όρια του λοιμού, περίπου δηλαδή 600.000 άνθρωποι.